Κεντρών, υποψήφιο στη Β' Αθήνας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπαίνει η Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Αλήθεια. Αν αύριο λοιπόν είστε και χρειαστεί να συνεργαστείτε, με ποιους θα συνεργαστείτε, ποιον θα προτιμούσατε και υπό ποιες προϋποθέσεις, κύριε Πέρο? Πριν απαντήσω σε αυτό, θα ήθελα να επισημάνω κάτι πάρα πολύ ουσιώδες. Η συζήτηση εξαντλείται ειδικά το τελευταίο εξάμηνο μεταξύ μνημονίου και αντιμνημονίου. Αυτό έχει καταντήσει βαρετό, επαχθές και επονίδιστο, για να χρησιμοποιήσω και μία έκφραση του σειρμού. Δεν είναι αυτό το δίλημα. Το δίλημα και το πρόβλημα εντοπίζεται κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε πολύ μεγάλο βαθμό στη βασική πολιτική σκηνή της χώρας. Και όταν λέω βασική πολιτική σκηνή, τι εννοώ? Έχουμε χτίσει όλες αυτές τις δεκαετίες, παρά τις ευκαιρίες που είχαμε σαν χώρα, έχουμε χτίσει ένα πελατειακό κράτος, έχουμε χτίσει ένα κομματικό κράτος, μια σχέση συναλλαγής του βασικού πολίτη, του πολίτη μάλλον, με τους πολιτικούς που υποτίθεται ότι τον αντιπροσωπεύουν. Έχουμε χτίσει μια τέτοια σχέση ώστε δεν υπάρχει χώρος για αξιοκρατική στελέχωση της δημόσιας διοίκησης και δεν υπάρχει και χώρος ταυτόχρονα για αποτελεσματική εκπροσώπηση των πολιτών στους θεσμούς που πρέπει να εκπροσωπηθούν. Δηλαδή, η συζήτηση έχει μετατεθεί από μια ιδεολογική βάση σε μια καθαρά πελατειακή βάση. Τι μου δίνεις, τι σου δίνω και ταυτόχρονα θα σε ψηφίσω ή όχι. Θα φέρω και την οικογένειά μου μαζί. Θα σου πουλήσω την ψήφο μου. Με αυτό το σκεπτικό, όποια διαπραγμάτευση και αν γίνει από εδώ και πέρα, και η καλύτερη διαπραγμάτευση να γίνει και το καλύτερο αποτέλεσμα να φέρει ο Πρωθυπουργός στη χώρα, πρέπει να γίνει δίωμα στον πολίτη ότι αυτό θα πάει σε ένα άπατο βαρέλι. Αν δεν φτιάξουμε παραγωγική βάση, αν δεν φτιάξουμε βιομηχανία, αν εξακολουθούμε και αναγκαζόμαστε να εισάγουμε όλα τα απαραίτητα προϊόντα, δεν πρόκειται οποιαδήποτε συμφωνία να φέρει κάποιο έμπρακτο αποτέλεσμα. Κύριε Πέρο, να σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ και σε εσάς καλή επιτυχία και στο κόμμα σας. Επειδή με ρωτήσατε και κάτι όμως για το με ποιον θα συνεργαστεί η Ένωση Κεντρών. Μονολεκτικά. Η Ένωση Κεντρών έχει δηλώσει επανειλημμένος ότι μπορεί να συνεργαστεί σε επίπεδο παροχής ψήφου εμπιστοσύνης με οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί αυτός είναι και ο χαρακτήρας του κέντρου. Μπορεί να παρέχει ψήφο εμπιστοσύνης εφόσον εφαρμοστούν κάποιες απλές προτάσεις. Και το κύριος άξονας, και καταλήγω με αυτό, ο κύριος άξονας είναι η άρση των παθογενειών που μας οδήγησαν μέχρι σήμερα. Είναι η κατάργηση διπλών-τριπλών συντάξεων, είναι η ποινικοποίηση του ρουσφετιού και η απλή αναλογική. Μην τις πούμε όλες τώρα όμως, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν. Μία ένδειξη για την κατάσταση που έχουμε φτάσει στο πελατειακό κράτος και για το από πότε συζητιέται αυτό και δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αυτό πράξη. Σας παραπέμπω σε ιστορικές συζητήσεις από το 1974 του ηγέτη του κέντρου, του Γεωργίου Μαύρου, που ζητάει την αποκομματικοποίηση του κράτους. Κύριε Πέρο, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία και σε εσάς και στο κόμμα σας. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, θα παρακολουθήσουμε τη δήλωση του εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους.